Εγώ από τη σειρά μου θέλω να, με τη σειρά μου και από την πλευρά μου θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Λάκωνες πολίτες, τόσο αυτούς που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ και έδωσαν και την εμπιστοσύνη τους σε μένα, όσο και αυτούς που δεν ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είχαμε μια αντιπαράθεση, αν θέλετε, πολιτισμένη, στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού. Όσοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι είναι, αναγνώρισαν τόσο στο κυβερνών κόμμα μέχρι πρότινος και σε μένα μια προσπάθεια που έγινε να αλλάξει τόσο η χώρα όσο και η Λακωνία. Στη Λακωνία δρομολογήθηκαν αρκετά πράγματα και γι' αυτό μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενος και νιώθω πλέον μια πληρότητα για το έργο που έγινε αυτά τα 4,5 χρόνια. Αλλά και στην Ελλάδα, έτσι, και στην Ελλάδα η χώρα πλέον είναι εκτός μνημονίων, έχει ένα πλεόνασμα 35 δισεκατομμύρια που είναι η ασφάλεια της χώρας και όλα αυτά που έγιναν, δηλαδή δεν έγινε καμία μείωση, αντίθετα υπήρχαν αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, υπήρχε αύξηση της απασχόλησης για όλο τον κόσμο. Ό,τι θετικό έγινε από όποια θέση, από τη θέση μάλλον που είμαστε πλέον της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα το προασπιστούμε και θα το επικοινωνήσουμε με τον ελληνικό λαό. Δεν θα αφήσουμε τη χώρα να γυρίσει πίσω. Πολλοί αναλυτές λένε πάντως ότι κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και κρατήθηκε στο 30% παρά όσα περιέγραφαν πολλές δημοσκοπήσεις. Ακριβώς. Το 31,5 που ήταν το ποσοστό του πανελλαδικού του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, είναι κατά 3,5 μονάδες χαμηλότερο από το ποσοστό του 15. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι ο κόσμος που είχε εμπιστευτεί το ΣΥΡΙΖΑ το 2015 κράτησε, επανεπιβεβαίωσε, παρά τις μετακινήσεις που ενδεχομένως υπήρχαν μεταξύ άλλων κομμάτων, αλλά ο βασικός πυρήνας επανεπιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη του στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό δείχνει ακόμα ένα πράγμα. Δείχνει ότι πλέον υπάρχει μια ισχυρή, ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος που εκφράζει τους πολίτες. Και η συνοχή του είναι τέτοια που από το 2015 μέχρι σήμερα είναι αραγής, είναι συμπαγής. Αυτό σε αντιδιαστολή με τους ψηφοφόρους που μετακινήθηκαν προς τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είδατε ότι μεγάλο μέρος της Χρυσής Αυγής μετακινήθηκε, μικρότερα κόμματα μετακινήθηκαν κτλ. Δείχνει ότι είναι, επιτρέψτε μου την έκφραση, ένα κύμα, ένα παλώμενο κύμα ακόμα που θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή. Θέλω με λίγα λόγια να πω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να νιώθει ότι έχει την de facto εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων της. Και οι ψηφοφόροι της, και είναι καλό αυτό, είναι θετικό για την κοινωνία, και οι ψηφοφόροι της ελέγχουν τη Νέα Δημοκρατία για το έργο που, και τις πράξεις που θα κάνει από εδώ και πέρα. Και αυτό είναι καλό, θετικό και δημοκρατικό.